Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο αποκλιμάκωση των λογαριασμών ρεύματος. Μετά το Πάσχα, το σχέδιο θα βρεθεί στο τραπέζι της κυβέρνησης για να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες παράμετροι και να αποφασιστεί πότε και πώς θα μπει το πλαφόν που θα κουρέψει τα φουσκωμένα τιμολόγια. 280 έναντι. Ενώ συνήθως. 130-120. Το σχέδιο προβλέπει πλαφόν στη χονδρική ηλεκτρικής ενέργειας και επιδότηση ηλεκτροπαραγωγών ώστε να μειωθεί η χονδρική τιμή του ρεύματος. Στόχος είναι να φτάσουν οι τιμές της χονδρεμπορικής περίπου στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα από τα 250 ευρώ που είναι σήμερα και αντίστοιχα να μειωθούν οι τιμές και στη λιανική. Στο μεταξύ, η ακρίβεια στη χονδρική συνεχίζεται. Η Ελλάδα φλερτάρει με την πανευρωπαϊκή πρωτιά στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Απρίλιο, καθώς μέχρι στιγμής η μέση μηνιαία τιμή διαμορφώνεται σε 250 ευρώ τη μεγαβατόρα και ακολουθεί η Ιταλία με 247 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η χώρα μας είχε την ακριβότερη μηνιαία τιμή χονδρική στην Ευρώπη και τον Ιανουάριο με 227 ευρώ τη μεγαβατόρα, αλλά και το Φεβρουάριο με 213 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα άνευ προηγουμένου κύμανα τιμήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Τα τιμολόγια εκτοξεύονται από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Έχουν την τιμή αναπροσαρμογής που ο κόσμος δεν την ξέρει. Λοιπόν, άλλος που δεν ξέρει πληρώνει. Δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε. Στο μεταξύ, καθώς η ώρα της πληρωμής για το ρωσικό αέριο σε ρούβλια πλησιάζει, η Κομισιόν έστειλε οδηγίες στα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν να πληρώσουν χωρίς να παραβιάζουν τις κυρώσεις. Η Κομισιόν συστήνει οι πληρωμές να θεωρούνται ολοκληρωμένες με την κατάθεση των ευρώ και πριν τη μετατροπή τους σε ρούβλια, κάτι που δεν είναι σαφές αν και πώς θα γίνει δεκτό από την πλευρά της Μόσχας.